μισό του γηπέδου, εκτός του τερματοφύλακα των γηπέδων, γίνεται η σέντρα, μια κεφαλιά. Σε αυτά τα λεπτά δεν είχαμε κάτι αξιόλογο, είχαμε μια κεφαλιά εκεί από ένα κόρνερ, η οποία δεν είχε. Έχουμε το πρώτο σουτ, η πρώτη καλή ευκαιρία θα λέγαμε από τους παίκτες των φιλοξενουμένων. Σε αυτά τα πρώτα 7 λεπτά του παιχνιδιού βλέπουμε τώρα όμως και έχουμε το 1-0. Ένα γκολ από το πουθενά θα λέγαμε. Έγινε εκεί μια κακή συνεννόηση και λόγω αέρα και ο Βλάχος με το νούμερο 11, ο Βλάχος λοιπόν, θα πιστεύω να μας δώσω το control και το replay της φάσης για να καταλάβουμε και εμείς τι έγινε. Μπήκε λοιπόν ένα γκολ, εδώ βλέπετε μια κακή συνεννόηση του στόπερ με τον τερματοφύλακα. Παρενευλήθη ο ένας, περίμενε τον άλλον, παρενευλήθη ο Βλάχος, ανοίγοντας το σκόρ στο σημερινό παιχνίδι. Ακόμα λοιπόν τώρα μια επίθεση για τους γηπεδούχους, ένα σουτ, εδώ κάτω από τις κερκίδες εδώ που καθόμαστε. Διώχνει εκεί πέρα τώρα ο Κιάκος, όμως ο αέρας παίρνει την μπάλα στο δοκάρι. Σας είπα ότι θα δούμε πολλά τέτοια σήμερα. Ένα σουτ τώρα έξω από την περιοχή, είναι αυτό που σας λέγαμε, ότι θα πρέπει να το κάνουν συχνά πυκνά εκτελέσεις, είναι οπουδήποτε είναι. Όπως το είπαμε, εκτελεί κατευθείαν και η μπάλα πηγαίνει λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Εκτελείται το corner και γκολ. Είναι αυτό που σας λέγαμε, ότι είναι γκολ. Να δούμε λίγο και τον scorer. Θα μας το βοηθήσουν να δούμε ξανά εμείς το instant replay. Έγινε το corner, την μπάλα την πήρε ο αέρας και έφτασε εκεί πέρα και με κεφαλιά, αν δεν κάνω λάθος, το βλέπω λίγο εδώ στο μόνιτο λίγο πριν. Εκτελείται το πλάγιο μέσα στην περιοχή, μπάλα πρέπει να έχει βγει out, να έχει βγει out. Λίγο μας τα χάλασε ο αέρας, αλλά έχει αυτό τη χάρη του. Ένα μακρινό shoot και η μπάλα goal. Σας το έλεγα αυτό. Το γκολ το οποίο πετυχαίνει ο αρχηγός και το πανηγυρίζει δεόντως εδώ μπροστά μας, θα τους πιάσει και η κάμερα σιγά σιγά. Το νούμερο 2 είναι, αν δεν κάνω λάθος. Σκόρε λοιπόν ο Γκουγκούσης και γίνεται το 1-2. Θα ξαναδούμε αυτή τη φάση. Η Γαλάτης θα πήρε τις ευκαιρίες της. Βλέπετε αυτό το μακρινό σου του Γκουγκούση. Είναι η μοναδική ομάδα της Χαλκιδικής που έχει φτάσει στο τελικό του κυπέλλου Αριστεχνών Ελλάδος το 2008. Πολύ. Βλάχος εκεί πέρα τώρα ο σκόρερ του γκολ. Βγαίνει πλαγίος, θα προσπαθήσει να κάνει ίσως κάποια σέντρα, του γίνεται ένα φάουλ. Βλέπετε τώρα το ίδιο σκηνικό που είχαμε δει και πριν, ένα τείχος παρόλο ότι είναι αρκετά μακριά η μπάλα. Γίνεται ένα σουτ, πολύ ωραίο σουτ. Μια γυριστή σέντρα μέσα στην περιοχή, μπάλα, ένα σουτ και μια μεγάλη ευκαιρία. Να δούμε τώρα, θα γίνει εκτέλεση, εκτέλεση παίρνει ύψος και φεύγει από όλους. Παιδιά στη διαιτησία διοργανώνουν σχολές σχεδόν σε αιτήσια βάση. Εδώ η μπάλα πάει να ξεγελάσει τον τερματοφύλακα, η μπάλα δεν θα περάσει τη γραμμή. Ποδόσφαιρο και handball σήμερα το μενού. Σέντρα μέσα στην περιοχή, πολύ ωραία χτυπημένο. Προσπαθούν τώρα, όλοι είναι μέσα στην περιοχή. Ξανά μια πολύ ωραία σέντρα, μια μέσα στην περιοχή το σουτ. Και σωτήρια επέμβαση στο 82, κρατάει ο Τερμού και τώρα είναι το τέλος. Μεγάλη νίκη λοιπόν για τον Αθεμού Γαλάτιστας. Όπως βλέπετε το πανηγυρίζουν οι παίκτες της ομάδας του, παραλίγο να εσωφαριστούν στο τελευταίο δευτερόλεπτο του αγώνα. 1-2, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία, για την νίκη Πολυγύρου. Σε κάποιες επόμενες ημέρες θα προσπαθήσουμε και θα δείξουμε και άλλα παιχνίδια από την αίθουσα Χαλκιδικής. Μπράβο σε όλα τα παιδιά, καλό σας μεσημέρι.